για το ρεπορτάζ από πλευράς φιλοξενούμενων. Από όλοι καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Το βασικό μέλημα της ΑΕΛ στο απόψινό παιχνίδι, τουλάχιστον αυτό τόνισε ο Σωτήρης Αντωνίου στους ποδοσφαιριστές του, είναι ότι δεν θα πρέπει να μπουν παθητικά, δεν θα πρέπει να παραταχθούν προκειμένου να μην δεχθούν γκολ, αλλά θα πρέπει να χτυπήσουν την ΑΕΚ όταν θα βγει μπροστά και θα αφήσει χώρους στην άμυνα. Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος που έχει βάλει στην κορφή της επίθεσης δύο πολύ γρήγορους ποδοσφαιριστές, τον Τέλετιτς με τον Κρίσμαν, αφήνοντας, όπως πολύ σωστά τόνισες και εσύ, εκτός από ένα σημαντικό παιχνίδι για πρώτη φορά τον αρχηγό της ομάδας και πρώτο σκόρερ, τον Θωμά Νασλίδη. Πολύ σημαντική είναι η απουσία του Φαντιόν που δένει όλο το κέντρο για την ΑΕΛ. Να δούμε σε αυτό το ρόλο πώς θα τα πάει ο Γκόλιας παρέα με τους Μιλιοσάλεβιτς και τον Αγκάνοβιτς. Ενώ επίσης δεδομένες είναι και οι απουσίες του Γουάλας με τον Λεοζίνιο. Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, ο Σωτήρης Αντωνίου, αυτό που ζητά από τον Γκόλια είναι να πηγαίνει και να δίνει βοήθεια στο Χουλ, το οποίο ξεκίνησε αρκετά καλά το σημερινό μάτς.